είναι μια επιλογή που δεν προσβάλλει μόνο τη δημοκρατία και το Σύνταγμα. Προσβάλλει πρωτίστως εκείνους οι οποίοι σας ψήφισαν για να τους εκπροσωπείτε. Ο λαός ψήφισε αντιπροσώπους και όχι απεργούς. Μόλις ανέβετε σε αυτό το βήμα και απαντήσετε και σήμερα, για ποιο λόγο παρακολουθούσατε τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Φλόρο? Για ποιο λόγο παρακολουθούσατε τον αρχηγό του ΓΕΣ, τον κύριο Λαλούση? Για ποιο λόγο παρακολουθούσατε τον κύριο Ανδρουλάκη? Σας υπόσχομαι, θα επιστρέψουμε στις ψηφοφορίες για τον νομοθετικό έργο. Ο κύριος Τσίπρας υποστήριξε ότι το ίδιο είχε πράξει η Νέα Δημοκρατία πριν τις εκλογές του 2019. Και μιλάτε εσείς για εκτροπή? Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη, και εσείς εκτροπή θεσμική κάνατε το 2019, όταν αποχωρήσατε από την κοινοβουλευτική διαδικασία μετά τις ευρωεκλογές και μέχρι την επίσημη προκήρυξη των εκλογών? Τώρα γιατί ξύνεσαι στην κλίτσα του Τσοπάνη? Έρχομαστε λοιπόν και λέμε, δεν κρατάμε τη Βουλή ανοιχτή μια εβδομάδα, παρότι έχετε πει ότι θα διαλύσετε τη Βουλή αμέσως και θα πάτε τη χώρα σε εκλογές, να ψηφίσουμε το νέο ποινικό κώδικα, ο οποίος ανάμεσα στα άλλα κάνει τη δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα και κάνει και πλημέλημα τις υποκλοπές για τις οποίες τόσο ενδιαφέρεστε. Λοιπόν, αυτή τη μία εβδομάδα, από αυτή τη μία εβδομάδα επιλέξαμε να αποχωρήσουμε από τη Βουλή και προφανώς δικαιωθήκαμε. Σύγκρουση υπήρξε και για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στις προσπάθειες για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ψήφισε και τις Μπελχάρατες και τις φρεγάτες Μπελχάρα, ψήφισε και τα 18 Ραφάλ. Τι δεν ψήφισε? Δεν ψήφισε τα 6 επιπλέον όταν ήρθανε χωρίς εισήγηση των επιτελείων. Ψηφοφορία. Νέα Δημοκρατία ναι, Κίνημα Αλλαγής ναι, ΚΚΕ όχι, Ελληνική Λύση ναι, Μέρα όχι, ΣΥΡΙΖΑ παρών. Και εδώ ψέματα! Και εδώ ψέματα! Μέχρι και εδώ λέτε ψέματα! Συζήτηση έγινε και για τον χρόνο των εκλογών. Βλέπω να μας πηγαίνει ο κ. Μητσοτάκης Ιούλιο να ψηφίσουμε το 2019, θα μείνει μέχρι τελευταία μέρα γαντζωμένο στην καρέκλα της εξουσίας. Όποτε και αν τις κάνει, ο ελληνικός λαός θα δώσει την απάντηση. Δεν ψηφίζει δημοσκόποι στις εκλογές, κύριε Μητσοτάκη, ψηφίζει ο ελληνικός λαός. Και δείτε τα αποτελέσματα χθες στην Κύπρο. Στην Κύπρο, αυτός που βγήκε πρώτος, όλες οι δημοσκοπήσεις πρώτο τον έδειχναν. Αυτός που βγήκε τρίτος βγήκε δεύτερος. Προσέξτε, μην την πατήσετε κι εσείς έτσι στο τέλος της δημοσκοπής.